The Good Vibes Show. Γεια χαρά, καινούριο Good Vibes επεισόδιο με έναν ακόμα εκλεκτό καλεσμένο. QB Mix, για πες τι έχουμε σήμερα. Έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο, MC, DJ, παραγωγό, beatmaker. Πολύ τάλαντος. Τον κύριο Εβέρσορ. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλησπέρα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Εγώ θα δηλώσω φαν, σαν beatmaker. Είμαι μεγάλος φαν σου, μου άρεσε πάρα πολύ ο ήχος σου. Αμοιβαίο. Και είμαστε εδώ πέρα να κάνουμε breakdown τον κύριο Εβέρσορ. Ξέχασα να πω ότι εκτός από όλα αυτά που προανέφερα είναι ότι ήσουν και skater. Παλιά στο Τέξας. Παλιά στο Τέξας. Με δύο κατάγματα περισσότερα. Και ευτυχώς το σταματήσαμε όταν έπρεπε, γιατί δεν θα πιάναμε τα πλήκτρα μετά. Σε ηλικία, τι ηλικία? Τη χρυσή εποχή, εκεί 90s, mid-90s, 14 μέχρι 16,5, αλλά έπαιρνα ύψος και το σταμάτησα το άθλημα γιατί λίγο στο balance το χάναμε. 48. Έχω κάποια εδώ, κάποιες κακές, ας πούμε. Θυμάμαι και τα rollers και αυτά, εκείνη την περίοδο ήταν φάση... Εμπειρίες. Το μεγάλο παπούτσι βοηθάει σε αυτά. Όχι, όχι, όχι. Και δυστυχώς δεν ήμουν καλός και στο μπάσκετ, οπότε ξέμεινα γενικότερα από τον αθλητισμό μετά. Οπότε έκατσε μια καρέκλα, έπιασε τα synthesizer. Ναι. Πιο safe για τα κόκαλά σου, σίγουρα. Σίγουρα πιο safe. Εντάξει, ναι. Με την εξάσκηση και τη γυμναστική γενικά το παράτησα από τότε. Εντάξει, τουλάχιστον γυμνάσαμε τα αυτιά μας, ας πούμε. Το ραπ, πώς μπήκε το μικρόβιο αυτό στη ζωή σου? Το ραπ μπήκε σαν μια επιλογή του MTV αρχικά, γιατί δεν είχα μια μουσική εικόνα και ταυτότητα στα 10 μου, ας πούμε, προφανώς. Άκουγα πολύ MTV, έβλεπα βασικά πολύ MTV. Οπότε με κέντρισε πάρα πολύ αυτός ο ήχος. Το άκουγα λίγο χαζά έως ανώριμα για την πρώτη διετία, ας πούμε, από το 94 μέχρι το 96. Δηλαδή κυρίως τις λίστες και ό,τι έβλεπα, ας πούμε, από το κανάλι. Μετά βρήκαμε τις άκρες και στην Αθήνα με δισκάδικα, με κόλπα, έτσι να ανταλλάζουμε μεταξύ μας κασετούλες αντεγραμμένες, πειρατεία κλπ. Κυκλοφορούσε το υλικό, ναι. Κυκλοφορούσε, ήταν άλλες εποχές τότε και ήταν πιο χέρι με χέρι η φάση. Και εκεί, ξέρεις, θεώρησα ότι αυτό μου αρέσει μουσικά και αυτό θα ακούω αποκλειστικά πλέον, ας πούμε. Πρώτο που έπιασε το αυτί σου και το μάτι σου και σκάλωσε, ποιο ήταν το πρώτο track? Το πρώτο από MTV ήταν Keres One, Sound of the Police, ήταν κάποια κομμάτια των Artifacts τότε. Come on with the Get Down. Ναι, εννοείται τα εμπορικά, απλά τα εμπορικά τα άκουγα παντού, οπότε λέω, ξέρεις, τα άλλα είναι λίγο πιο χωμένα, οπότε πάμε να δούμε εκεί. Ναι. Και το 96 έτσι πήγα στα πιο χωμένα, προφανώς άκουσα όλα τα legendary πράγματα, ας πούμε, και κάναμε εκεί το πρώτο μας... έτσι, βιογραφικό στο τι ακούμε αυτή τη μουσική. Μετά γίνανε πολύ επικίνδυνα τα πράγματα γιατί άρχισε να βρίσκω και κόσμο. Ήμασταν πολύ λίγοι τότε γιατί ήταν άλλες εποχές. Δηλαδή στο σχολείο μου ήμασταν 3 άτομα. Και επειδή το σχολείο μου ήταν συγκρότημα με άλλα 2 σχολεία, ήταν άλλοι 2 από το ένα και άλλοι 4 από το άλλο. Οπότε τα λέγαμε στα κάγκελα και εκεί γινόταν το αλυσβερίσιο. Φαινόταν λίγο πολύ ποινικό όλο αυτό. Αν το βλέπεις. Ναι. Αλλά όχι, δεν ήταν. Και σε κάποια φάση. Με το φίλο μου τον Μάρε, τον DJ Willem, που ήταν και DJ των Raza Star και των Matty Vibes, ενεργός. Κάναμε το πρώτο μας group, όλα μαζί, μικρόφωνα, DJ Λίκια, κλεμμένα beats προφανώς, γιατί δεν είχαμε ακόμα. Μπράβο, τι ήταν αυτό τώρα. QB Mix, ετοιμάσου. QB Mix, κάει τώρα με... Ετοιμάσου. Πυροβολεί το μυαλό μου και τις αναμνήσεις μου. Τέλειο. Ναι, και όπου, εκεί ξεκίνησε όπου το link up το είχε κάνει η κυρία Ντενής στα αγγλικά. Ναι. Τρελό. Δηλαδή, εντάξει. Τρελό. Κάναμε ιδιαίτερα γιατί ήμασταν λίγο ακατάλληλοι γενικότερα. Και εκεί τον γνώρισα τον Μάριο. Μάλιστα τον γνώρισα επειδή μου καβάντζωσε μια άγραφη κασέτα και δεν μου έγραψε ποτέ το Onyx που μου χρωστάγε. Το λέω δημοσίως. Οπότε γνωριστήκαμε από παρεξήγηση. Μετά όλα καλά. Γνωριστήκαμε και με άλλα παιδιά. Μετά πήγαμε στους Phase 3 μετά από αλλαγές κλπ. Που αγκαλιάσαμε και άλλα elements. Με graffiti writers, με ανθρώπους έτσι πιο στο activism, ας πούμε, του hip-hop και της κουλτούρας γενικότερα. Και τέρμα, είχε κλειδώσει, δηλαδή από τα 19-18 είχε κλειδώσει πολύ επικίνδυνα. Είχες μπει ναι, μέσα ναι, στο vibe. Ναι. Πόσο σημαντικό ήταν το να μεγαλώνεις μέσα στα 90s στην περιοχή του Βίρονα, έχοντας γύρω σου legendary συγκροτήματα? Ναι.
γενικά ήταν σημαντικό να μεγαλώνει στο Βίρονα, εκτός της μουσικής. Είμαι σχετικά τοπικιστής, αλλά με αυτό το ρομαντικό της υπόθεσης. Αλλά ήταν σημαντικό γιατί είχαμε κάποιες προσλαμβάνουσες, ας πούμε, που ήταν αρκετά αλόκοτες. Ήμασταν κέντρο από κέντρο, οπότε βλέπαμε πράγματα χωρίς να χρειαστείτε και καλά να φύγουμε από τη γειτονιά. Και μέσα σε αυτό εννοώ και τα σκατά που βλέπαμε, έτσι, από τις μεγαλύτερες γενιές. Δηλαδή, ο Βίρονας ήταν κάθε δύο εβδομάδες είχε το happening, ας πούμε, το άσχημο happening στα νεκροταφεία, το 1/3 από στούκες, τα 2/3 από χουλιγκανισμούς και το 1/3 από ουσίες και καταχρήσεις κλπ. Οπότε είχαμε πάρει ήδη κάποια μαθήματα, χαμπάρια θα το πω, από όλο αυτό, το οποίο μας βοήθησε σε πολλά εισαγωγικά, γιατί πρώτον είδαμε τι δεν, μάθαμε σαν παράδειγμα προς αποφυγή. Σαν παράδειγμα προς αποφυγή, ευτυχώς. Κάναμε τους κολοπεδαρισμούς μας, αλλά με ένα πολύ safe mode, ας πούμε, να το πω έτσι. Σίγουρα το καταλάβαμε, καταλάβαμε την έννοια της απώλειας και στην πορεία απλά αυτό μας βοήθησε, το λέω με πολύ σεβασμό, μας βοήθησε στην έμπνευσή μας, έτσι. Δηλαδή, ειδικά όταν είδαμε την ταινία «Το Μίσος», που προφανώς είναι σε ένα άλλο αστικό τοπίο, είναι στη γαλλική κοινωνία κλπ. Εννοείται δεν είχε καμία επαφή με αυτό που ζούσαμε εδώ. Τα πράγματα ήταν πολύ boosted εκεί πέρα, πολύ υπερβολικά για το ελληνικό κοινωνικό, ας πούμε, φαινόμενο. Αλλά είδαμε κάτι ότι, ρε παιδί μου, ξέρεις τι, υπάρχει αυτή η σπίθα και στην Ευρώπη γενικότερα. Σίγουρα η Ελλάδα σε νηπιακό στάδιο, level όσον αφορά την κουλτούρα και τη μουσική. Αλλά, ρε παιδί μου, βρήκαμε κάποια ελάχιστα κοινά που μας δώσανε εμάς το κίνητρο να πούμε, ξέρεις τι, πάμε να το προσπαθήσουμε. Καλά, αυτό. Πλέον στο lifestyle πάντως και η Ελλάδα κοντοζυγώνει σε αυτό το lifestyle που βλέπαμε τότε στις ταινίες του Λαχαίνη και αυτά. Ναι, κοντοζυγώνει σίγουρα γιατί νομίζω ότι είναι και τα κοινωνικά φαινόμενα. Ναι, λόγω των κοινωνικών φαινομένων. Τα οποία είναι αυτά που είναι στην Ευρώπη. Είναι ότι η πληροφορία πλέον διαδίδεται με χίλιους δύο τρόπους και πολύ πιο άμεσα. Οπότε είμαστε στον ίδιο κουβά με σκατά. Και πηγαίνει ειδικά η Αθήνα, νομίζω ότι πηγαίνει σε αυτό το ίδιο vibe της μεγαλούπολης, ας πούμε, όπως είναι και το Παρίσι, όπως είναι και το Λονδίνο. Εντάξει, σε πιο μικρογραφία εμείς, αλλά αποκτάει αυτό το multicultural, ας πούμε, που είναι πιο μεγαλούπολης. Αυτό είναι και ωραίο. Ναι. Έτσι, δηλαδή, σίγουρα. Και εμένα μου αρέσει αυτό, δηλαδή το αγκαλιάζω. Αλλά αυτό είναι ούτως ή άλλως η Ευρώπη, ας πούμε. Απλά φοβάμαι πολύ αυτό που έρχεται γενικότερα με τις προσλαμβάνωσεις που παίρνουμε και από το αμερικάνικο πρότυπο, γιατί πάντα αργεί λίγο να σκάσει και φοβάμαι εκεί λίγο τον μπέρδεμα. Πώς θα το μεταφράσουμε στην Ελλάδα, πώς θα μεταφράσουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Ναι. Θα δούμε. Πάτσε και το αμερικάνικο πρότυπο που έχουμε μεγαλώσει όλοι με αυτό και το είχαμε φάει, ας πούμε, πολύ brainwash. Το βλέπουμε ότι ξεφουσκώνει από πολλά σημεία, ρε φίλε, δεν ξέρω. Γι' αυτό και στο rap, το ευρωπαϊκό rap ανεβαίνει τόσο πολύ. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, η Αμερική όλο το concept, επειδή έχει παίξει πολύ Hollywood η όλη φάση, λίγο αυτό αρχίζει και ξεθοριάζει κάπως, καταλαβες. Νομίζω το διαχειρίστηκε, τη διαχειρίστηκε αυτή τη μουσική, η βιομηχανία της Αμερικής, έτσι. Δεν αμφισβητώ ότι υπάρχουν καλλιτέχνες ποιοτικοί και σίγουρα. True, ας πούμε. Αλλά το διαχειρίστηκε σαν μια κλασική σαπουνόπερα, όπως το διαχειριζόταν. Θέαμα, entertain. Νομίζω entertain αυτό πήγε στο μεγαλείο του. Καταλαβαίνω την οικονομική βαρύτητα που έχει αυτό, γιατί νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι η τρίτη βιομηχανία πιο κερδοφόρα στην Αμερική. Νομίζω πρώτη είναι ή το NFL ή το NHL, μετά είναι το NBA και μετά τρίτη, είναι αυτό. Ναι. Και το εξάγουν παγκοσμίως, έτσι. Δηλαδή, σε κάθε μήκος του πλανήτη, η αμερικάνικη μουσική, ρε φίλε, είναι παντού, παντού. Ναι. Θα δούμε, έχει τα καλά του. Ναι. Έχει ανοίξει πάντως κεφάλια, έχει κάνει unite κουλτούρες, ας πούμε, διάφορες, από διάφορες χώρες να έχουν κοινό σημείο επαφής. Τώρα ο άνθρωπος είναι στο χέρι του καθένα, είναι καμβάς, μετά να ζωγραφίσει ο καθένας, φίλε, ότι ναι, έχει όλα είναι στη μονάδα του. Εμένα αυτό ούτως ή άλλως με κέρδισε και αυτό μάλλον από το rap, γιατί ήρθαμε σε επαφή με άλλες κουλτούρες, με άλλους πολιτισμούς, να στο πω εισαγωγικά, έτσι, εννοείται με άλλες εθνικότητες. Ειδικά εσύ έχεις έρθει και σε επαφή και με εξωτερικό και ναι, με γνωστούς καλλιτέχνες από εξωτερικό, έχεις κάνει πράγματα έξω. Ήταν πολύ βασικό να ξέρεις γιατί. Εικόνες ζωής, παραστάσεις ζωής, ας πούμε. Ο Έλληνας έχει και το φαινόμενο του πάντα να θεοποιεί λίγο τον τόπο του. Το τέρθ του γενικότερα, το στρέμμα του. Ότι εδώ δεν είναι έτσι. Αλλού δεν υπάρχει αυτό. Το καταλαβαίνω. Απλά υπάρχει τεράστια μαγεία και πολύ ενδιαφέρον. Ακόμα και με αρνητικά παραδείγματα, τουλάχιστον να καταλάβεις, ρε παιδί μου, ότι η ζωή δεν είναι μέχρι τον Εύρο και την Κρήτη, ας πούμε. Υπάρχουν και πράγματα που
συμβαίνουν. Δυστυχώς ο καθένας ζει στο μικρό κόσμο του. Δηλαδή, μπορείς να περνάς σε ένα πάρκο ή σε ένα δρόμο και να βλέπεις τα άτομα που περνάνε παράλληλα. Ο καθένας να έχει στο μυαλό του τελείως διαφορετικούς προβληματισμούς. Ναι. Οπότε είναι σχετικό ο καθένας μέσα από τα δικά του γυαλιά πώς το βλέπει. The Good Vibe Show. Θέλεις να μας πεις λίγο την φάση με το project Diversity? Ναι, αυτό πάει πολλά χρόνια πίσω. Ναι. Έγινε το 2009, δεν απατώ, με 2009-10. Ήταν ένα project χρηματοδοτημένο από το Ευρωπαϊκό Μουσικό Γραφείο, σαν να λέμε το Υπουργείο Πολιτισμού της Ευρώπης, της ΕΟΚ. Και είχε κάποια σύμπραξη από πολυεθνικές μέσα. Στην ουσία ήταν ένα project που επιλέγανε εκείνη την περίοδο τους 19 καλύτερους καλλιτέχνες σαν rap performers, DJs και producers. Μου έγινε αυτή η πρόταση που, να σας πω την αλήθεια, δεν απάνταγα στο email γιατί νόμιζα ότι είναι spam. Αλήθεια. True story. Τελικά μου πήραν τηλέφωνο γιατί βρήκαν τα κυβερνητικά μου στοιχεία. Okay. Και έμεινα κι εγώ, ξέρεις, λίγο... Δεν το περίμενες. Ήταν σαν camp, ας πούμε. Πήγες, ήταν σαν camp με πολλούς καλλιτέχνες από όλη την Ευρώπη. Ήταν στην ουσία ένα super group. Το οποίο ο σκοπός ήταν να βγει ένα δισκογραφικό άλμπουμ στο Βέλγιο, στο ICP Studio, που είναι το μεγαλύτερο και καλύτερο στην Ευρώπη. Και στην πορεία θα γινόταν ένα μεγάλο ευρωπαϊκό tour, το οποίο διήρκησε 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, κάτι τέτοιο. Ήταν τεράστια εμπειρία. Στην Ελλάδα τα πήγαινα ήδη καλά, δηλαδή έπαιζε το όνομά μου, γιατί είχα ανοίξει λίγο τους οριζοντές μου και πέρα από το group τότε έκανα και παραγωγές σε άλλους MCs και άλλα σχήματα. Και στην πορεία, ξέρεις, ήρθε αυτό και δεν το περίμενα να ακουστεί το όνομά μου σε ένα σύνολο το οποίο δεν το είχα βάλει καν στους στόχους μου. Δηλαδή είμαι ανταγωνιστικός σε αυτό που κάνω, γουστάρω να το κάνω καλά, πόσο μάλλον τότε που ήμουνα τσίτα, ας πούμε, καγέλα, στο ναι. Energy. Ναι. Και μου ήρθε, ξέρεις, πολύ έντονο όλο αυτό, το εκτίμησα πάρα πολύ, με βοήθησε πάρα πολύ και οικονομικά, γιατί έβαλα κάποια χρήματα στην άκρη και στην πορεία φτιάξα το στούντιο μου με το Γιάννη, με το JK. Ήταν τρελό experience, δηλαδή πραγματικά το εύχομαι και στον εχθρό μου που λέω λόγος, γιατί σου αλλάζει και το mental state, σε κάνει να σκέφτεσαι ότι τώρα δεν είμαι σπιτάκι μου, να μπαγλαμαδίζω με την πάρτι μου και με το φίλο μου, άκου αυτό. Αυτό έχει άλλη μαγεία, έτσι, δεν το συζητάω, ο αυθορμητισμός και όλο αυτό το feel, αλλά του να κάτσεις και να πεις ότι από πάνω μου έχω executive producers, έχω managers, artist directors και 18 ανθρώπους που μιλάμε άλλες γλώσσες, ιστορίες και άλλες ηλικίες μάλλον και άλλα perspective γενικότερα. Ήταν γερό για να. Και νιώθεις και μια αναγνώριση, έτσι. Ότι κοίτα, ναι. Είναι άτομα από το εξωτερικό και εκτιμούν το ταλέντο μου, τον ήχο μου, με θέλουν εδώ πέρα, με καλούν. Δουλεύω με τους καλύτερους στην Ευρώπη. Τρελή αναγνώριση. Ήταν πολύ ωραίο, ναι. Εκεί γνώρισες και τον Gut Killer. Εκεί γνώρισα και τον Gut Killer, ναι. Τρελό. Και έκανε και σκράτης πάνω από κομμάτι μου. Αυτό ήθελα να πω. Το σουρεάλ ήταν ότι όταν μπήκε ο Gut Killer, επειδή εγώ δεν είχα ενημερωθεί για την προστριβή των DJs και τα ονόματα παίζανε ακόμα στο roster, τον είδα και λέω, ρε φίλε. Κάπου τον έχω δει αυτόν τον τύπο. Στην φάτσα μου φαίνεται. Αλλά με 5 ρητίδες έξτρα είναι τώρα αυτό που βλέπω. Και ήταν ο τύπος που είδαμε όλοι στο ΛΑΕΝ να βγαίνει στο παράθυρο και να κάνει αυτό που κάνει. Αυτό ήταν σοκαριστικό. Τότε είχα ανακαλύψει και το Major League Banger σαν tag, αλλά στην ουσία δεν το είχα φτιάξει ηχητικά, γιατί απλά ήθελα να καταχωρώ νομικά τις παραγωγές μου. Οπότε ήταν ευαίσθητο για τη Major League Bangers κλπ.
Και του λέω, ξέρεις τι, δεν έχω tag, αλλά έχω αυτό και λοιπά. Και στο κομμάτι γίνεται να σκρατσάρουμε από το Σοκουάν στο You Minor Who Major. Μου λέει, βαλάκα, αυτό το έχω λιώσει. Του λέω, έλα άλλη μία, άλλη μία. Ήταν κορυφαίο. Τρελό. Και με Αμερική τρελές συνεργασίες. Με Joel Ortiz, με Joe Budden, με Saigon. Πολλά, πολλά και στην Αμερική. Πιο underground. Τρελό. Με το χαδίλιο, φίλε, respect, πραγματικά. Πάρα πολλά. Και Main Flow. Πάρα πολλά. Δηλαδή, αν θυμηθώ και τα underground, είναι πολλά, όντως. Ήταν αυτή η χρυσή περίοδος του 2006-2007 με 2011-2012 πρακτικά. Εκεί με αγκαλιάσανε πολλοί Snowgoons στην Ευρώπη και πρέπει να το πω αυτό. Δηλαδή, ήταν από τους πρώτους που καταλάβανε τι πήγαινε να γίνει. Γιατί είχα και μια προσωπική ταυτότητα, ενώ είχα, σίγουρα ήταν αυτό το πιο epic, boom bap κλπ. Αλλά επειδή είχα το banger στοιχείο μέσα μου. Που ξεχώριζε ο ήχος. Ξεχώριζε κάπως. Καταλάβεις, είχε αυτή την ταυτότητα και με αγκαλίσαν πάρα πολύ και πάντα υπήρχε τρελή αγάπη και μέχρι σήμερα απίστευτο σεβασμός. Μα έχεις και τόσα χρόνια πορείας, ρε φίλε, και ο ήχος σου είναι πραγματικά είσαι ένας producer που ξέρεις ότι έχεις ταυτότητα, ρε φίλε. Πραγματικά. Έχεις αερίς να σου κάνω ένα έμβασμα για την εγώ το είπα, είμαι φαν. Είμαι κάποιοι, ρε φίλε, στην Ελλάδα που είστε για μένα. Γουστάρω φουλ τον ήχο σας. Το εκτιμώ πολύ. Και σε μικρή ηλικία ήταν όταν ανακάλυψαν από την Atari και από το Mark Echo το παιχνίδι ότι. Αυτό ήταν το πιο σουρεάλ. Αυτό ήθελα να πω και αυτή την ιστορία. Έχουν γίνει λίγο ανάποδα στη ζωή μου κάποια πράγματα. Ξεκίνησες κατευθείαν. Ναι. Ήταν μόλις είχαμε κλείσει δισκογραφικό συμβόλαιο που για τότε ήταν ψιλομπίγκ, ας πούμε, ένα group. Σαν Phase 3. Ναι, να κλείνει. Και μάλιστα τότε ήμασταν στην εταιρεία των FFC και άλλων group, ας πούμε, γνωστών για την εποχή. Αρτέμις Ευθύμης, νομίζω ήταν. Ήταν η Raza Star, ο Ανδρέας, rest in peace. Ήταν αρκετός κόσμος στο label και μας ήρθε, ξέρεις, λίγο. Ξέρεις, OK. Το όνειρο του τότε group ήταν το δισκογραφικό συμβόλαιο. Εντάξει, ξέρεις, ασχέτως πώς θα πάνε τα πράγματα, είναι σοκαριστικό να βλέπεις το group σου. Δεν λέω τη μάπα μας, γιατί δεν τις βγάζαμε στα εξώφυλλα. Αν είναι σοκαριστικό να μπαίνεις σε ένα δισκάδικο και να βλέπεις ότι ξέρεις, αυτός είναι ο κόπος από τα 14 μας πρακτικά, οι πενταήμερες που δεν πήγαμε, οι γκόμενες που ακυρώσαμε, τα λεφτά που έχουμε φάει. Σε στούντιο δισκάδικα. Ναι, θανατηφόρα, ας πούμε. Και σε εξοπλισμό. Ναι, και εννοείται άπειρες ώρες καψίματος κλπ. Αυτό ήταν σοκαριστικό και μετά καπάκια για να απαντήσω σε αυτό ήρθε αυτό από την Atari, το οποίο και αυτό ήταν κεραμίδα στο κεφάλι. Τρελό. Δεν το πιστεύαμε αυτό. Σε αυτό το soundtrack σκέψου είχε ονόματα όπως ήταν ο Rakim, Mob Deep, Busta Rhymes. Και ήταν με την εταιρεία τη Mark Echo. Τη Mark Echo. Fashion designer που ήταν. Όλο το σχεδιασμό του παιχνιδιού τον είχε κάνει ο Echo. Δηλαδή τα το θυμάμαι το παιχνίδι, ρε, το θυμάμαι, τρελό. Όλο το θέμα. Το ζήτημα είναι ότι το κομμάτι πήγαινε για την ελληνική βερσιόν του παιχνιδιού, έβγαινε για PS2 τότε και για PC και δεν θυμάμαι αν υπήρχε κάποια άλλη κονσόλα, ας πούμε. Και τελικά ο ίδιος ο brand manager της Atari τότε λέει, ξέρεις τι, εγώ ψήνομαι να το στείλω Αμερική, το οποίο το executive το κάνει ο Didi. Εγώ λέω, OK. Let's go. Πέφτουν ονόματα τώρα. Κοίτα, να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί που είναι αυτή τη στιγμή από την εταιρεία της Atari, αλλά να σου πω την αλήθεια, το έκανε και λίγο για να πάρει και αυτό στο γαλόνι του. Το κατάλαβες. Respect εννοείται. Και τελικά πέρασε το κομμάτι. Και πήραμε ένα email, ξέρεις, λόγω αλλαγής ώρας, γύρω στις 6 το πρωί, δεν θυμάμαι, μετά από 2 εβδομάδες. Και λέει, μπαίνει το κομμάτι στην παγκόσμια βερσιόν. Αυτό ήταν κορυφαίο, αλλά ήταν και σοκαριστικό, δεν μπορούσα αρκετά να το διαχειριστώ. Δεν το αισθάνθηκα κάπως έτσι, δηλαδή. The Good Vibes Show. Business wise, εξωτερικό με Ελλάδα, πώς σου φαίνονται τα συναλλαγές και πώς είναι όλη η συμπεριφορά σαν επαγγελματισμό με τους καλλιτέχνες, με τα deals, πώς γίνονται όλα. Κοίτα, θεωρώ ότι παίζει ρόλο και ο άνθρωπος γενικά. Έτσι.
Αλλά επειδή είναι βαριά βιομηχανία έξω, και έξω εννοώ από την Ιταλία και μετά, δεν εννοώ την Αμερική, είναι βαριά βιομηχανία, υπάρχει ένα άλλο, μια άλλη σοβαρότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι καλύτερο. Έτσι. Απλά είναι κάτι που πρέπει να γίνει, θα γίνει. Έτσι. Πιο επαγγελματικά. Ναι, με ό,τι συνεπάγεται βέβαια. Έτσι. Με όλα τα κακά και καλά που μπορεί να έχει αυτό. Δηλαδή θέλει τα συμφωνητικά του, θέλει τα royalties, θέλει δικηγόρους, θέλει δεν ξέρω τι θέλει. Αλλά τουλάχιστον ξέρεις, επειδή περνάει από όλο αυτό το είσαι κατοχυρωμένος. Το ρολόι, ναι, το οποίο βέβαια είναι κουραστικό για μας και το γνωρίζεις αυτό σαν άνθρωπος που είναι στο industry. Έχει τα κακά του, αλλά τουλάχιστον συμβαίνει. Ναι, καταλαβαίνεις. Ναι. Και μάλιστα αποδίδει και ξέρεις. Προχωράει το πράγμα. Νομίζω τώρα στην Ελλάδα ότι είναι πολύ καλά τα πράγματα. Με την έννοια ότι βρίσκουμε λίγο τη συνοχή μας στα deadlines που έχουμε να κάνουμε με τα project μας. Στείνεται η βιομηχανία σιγά σιγά. Σε μια συνεννόηση με καλλιτέχνες. Ο επαγγελματισμός αρχίζει να υπήρχαν να ανέκαθεν άνθρωποι στην Ελλάδα, έτσι, και από το χώρο της διοργάνωσης και μικροεπιχειρηματίες που αγκαλιάσανε με labels. Και καλλιτέχνες που είχαν στο άστας φρένας και με την αγάπη τους και τον αυθορμητισμό τους, αλλά ταυτόχρονα και τη θέλησή τους το φτιάχνανε καλύτερο. Αλλά μην ξεχνάς ότι είμαστε και μια σκηνή και χώρα, γιατί το θέμα δεν είναι η μουσική σκηνή. Αν η χώρα είναι το 70% μπαγλαμάδες, θα έχεις να κάνεις το ίδιο παντού. Οπότε δεν... Είναι και η μουσική σκηνή αυτή ιδιαίτερη, οπότε είμαστε ιδιαίτερο φορτό η Ελλάδα. Νομίζω πάει καλά. Εσύ νομίζω θα μου πεις πιο πολλά, γιατί είσαι πιο κοινωνικός σε αυτό το ζήτημα. Εγώ βλέπω ότι το επίπεδο ανεβαίνει. Ανοίγει πάρα πολύ ο ήχος και σε πιο mainstream, αλλά υπάρχει ευκαιρία και σε πιο ποιοτικά και underground πράγματα πλέον να δουν φως, γιατί είναι όλο το ρεύμα που ανεβαίνει. Τώρα τι να πω, τεχνικά ανεβαίνει, σε λεφτά ανεβαίνει. Τεχνικά θεωρώ ότι ανεβαίνει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνει διαφορά πλέον. Και τεχνικά μιλάω για όλες τις ύλες. Ναι, δηλαδή από τα στούντιο που υπάρχουν στην Ελλάδα. Από τους γραφίστες, τους φωτογράφους που εμπλέκονται σε clips κλπ. Ακόμα και τα marketing plans, όλα πλέον. Υπάρχουν, ξέρουν ότι θα επενδύσουν λεφτά, το βλέπουν σαν επένδυση. Θα μπορούν να βγουν λεφτά, δεν είναι για όλους. Το πώς εκμεταλλεύεται καθένας μια κατάσταση και το πώς λανσάρει ή πλασάρει τον εαυτό του είναι δικό του θέμα. Σίγουρα. Αλλά μετά τα πράγματα είναι ok, ρε παιδιά. Δηλαδή, δείτε τι θα κάνετε. Αρχικά κάτι καλή μουσική, απλά για να γλιτώσετε ψυχοθεραπείες, ας πούμε. Το οποίο το λέω σε όλο τον κόσμο, έτσι δεν υπάρχει πιο υγιές πράγμα. Εννοείται και η ψυχοθεραπεία είναι πολύ υγιές. Αλλά η μουσική είναι ένας, ειδικά το rap θεωρώ ότι είναι ένας άγκος του box. Ακριβώς, ναι. Που εκτονώνεσαι. Το λέω και από τον ίδιο από τις κουβέντες του αδερφού μου, ας πούμε, που είναι κλινικός ψυχολόγος και μου λέει. Και για τον rapper και για τον beatmaker το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Αδερφέ μου λέει, έχεις ένα σάκο του box μόνιμα. Αυτό πρέπει να το εκτιμήσεις. Ναι, μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή σε ό,τι σε έχει παιδέψει ψυχολογικά, ρε παιδί μου. Ανοίγει το NPC ή το οτιδήποτε ξέρω εγώ γράφει και το ξεσπά εκεί πέρα. Αυτό. Ή το Yamaha SG10. Θέλω πυροβολισμό. Τίποτα, ο τύπος έχει έρθει down the memory lane, ας πούμε. Εννοείται. Το οποίο ήταν το πρώτο sampler που έγραφε στα beats σου. Ναι. Και δεν ήταν πολύ καλά beats τότε. Εντάξει. Να είμαι ειλικρινής. Αυτό ήταν στο διάρρη Γιάφκα που είχες με τον ξάδερφο. Ήταν στο διάρρη Γιάφκα. Okay. Υπήρχε αυτός ο εξοπλισμός. Είναι πιο μετά αυτό. Τι σοκαριστικό. Αυτό είναι πιο μετά. Είχαμε κάνει upgrade, είχα το 2000 XL. Α, οκ. 2000 XL, εντάξει. Πού να είναι αυτό το μηχάνημα τώρα, ρε. Πάρε να την κρεμάσεις στο στούντιο. Νομίζω εδώ ξεκίνησε το κακό. Εκείνο με το XL, το πρώτο πήρε ουσιαστικά. Εκείνη που τα πράγματα λέω, όπα, ξεσοβαρεύουνε. Έδινα πανελλήνιες, δεν έδωσα καν. Ούτε τίποτα. Είχα ούτως ή άλλως σκεφτεί την ηχοληψία σαν, ας πούμε, τεχνική υπηρεσία και να ασχοληθώ με αυτό, γιατί ούτως ή άλλως μ' άρεσε και διάβαζα, ας πούμε, βιβλία ξένου τύπου από πιτσιρικάς και αυτά. Αλλά τότε έβαλα πολύ σοβαρή περίπτωση στο rap, ρε παιδί μου. Δηλαδή λέω, okay, θα κάνουμε τον ήχο γιατί τον γουστάρουμε, αλλά πάμε να το σπρώξουμε. Και με αυτό το sampler μπήκαμε και στο Horizon. Ήταν το πρώτο sampler δηλαδή, που μπήκαμε στο στούντιο το πολύ ιστορικό, που πέρασε όλη η κλασική ελληνική σκηνή, όλοι οι classic δίσκοι, τον TXE, τον Active Member, τον FFC, τον Gone Through, τον ΑΓΑΜΑ, τον Ζητανή, όλο το ελληνικό rap πρακτικά. Οπότε εκεί ξεκίνησαν, μας έχεις γαμίσει τη ψυχολογία. Για το κομμάτι καταστροφή μιας ιδέας. Τίποτα, ο τύπος φίλε, δεν... Έχει παίξει ντίκινη εδώ πέρα. Τι θυμάται τώρα, ούτε ο Μάριος δεν παίζει να το θυμάται αυτό, τον ακριβή τίτλο. Οκ. Okay. Απίστευτος.
Προσλαμβάνεσαι. Τίποτα. Ποιο Insta Stories. Τα τιμάει, τα τιμάει. Ποια Insta Stories και ποια Memories εδώ τώρα ο άλλο. Από ποιον εξοπλισμό και μετά άρχισε να νιώθει ότι σοβαρεύει το πράγμα. Είπε ότι με αυτό ρε φίλε είμαι power, ξέρω εγώ, με αυτόν τον εξοπλισμό που άρχισε να γράφει. Πήρα το Excel και τα έφτιαξα, ας πούμε, κάπως λίγο τον ήχο μου, επηρεασμένος από Γαλλία και Αμερική κυρίως. Δεν μου φτάνε σε μια φάση το Excel. Το έβγαλα και off γενικότερα και τεχνικά. Νομίζω δεν το πούλησα καν αυτό το sampler, απλά νομίζω πήγε σκουπίδια. και έτυχε τότε να έχει βγει μια άλλη ναυαρχίδα, ας πούμε, έτσι, ένα τεράστιο διαστημόπλαιο Τσακάι, το 4000. Το μπλε. Όπου, ναι, εγώ είχα το λευκό. Ναι, ναι, ναι. Όπου τότε αισθάνθηκα πολύ ελεύθερος. Γιατί για ένα περίεργο λόγο δεν μπόρεσα ποτέ να φτιάξω beats σε PC. Λατρεύω. Ήθελες hardware. Το standalone. Ναι. Όχι, ξέρεις τι, με έβαζε το PC σε μια ανατροπία ότι είμαι στο Word και γράφω όταν ήμουν το mouse. Ενώ με το μηχάνημα το είχα ανοιχτό όλη την ώρα, δεν μάσαγε γιατί είναι επαγγελματικά, δεν ζεσθενόταν ή κάτι. Εκεί να βαράει τρεις μέρες, ανοιχτό όμως, να μην κλείνει τίποτα. Δεν λάγκαρε ποτέ. Δεν υπήρχαν plugins, δεν υπήρχε τίποτα. Οπότε ήσουν να είσαι και αυτό. Σχεδιασμένο για συγκεκριμένα πράγματα. Και ήταν άλλο το vibe. Έτσι. Συν ότι σηκωνόσουν, έπινε στα ποτά σου, πέφτανε στάχτες, πέφτανε εκεί. Δεν μάσα γι' αυτό τίποτα. Τελικά και αυτό καταστράφηκε και από ποτά, να σου πω την αλήθεια. Eventually. οπότε ναι, τελικά το βρήκαμε το like του κιαυτού. Εκεί όμως έγινε σοβαρό το έργο. Γιατί μου έδωσε ελευθερία πολύ. Τώρα είσαι μαζί με και hardware και software, γράφεις. Ναι, ναι, καιρό τώρα. Ακάι πάλι να φανταστώ. Λόγω του ότι ξέρω την αρχιτεκτονική επιλέγω την Ακάι, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο. Βιώνουν πάρα πολύ αξιόλογα. Ναι, ναι, ναι. Με τα μάθημα. Ό,τι βολεύει τον καθένα. Σχολή, ναι, σε σχολή ναι. Τέτοια ούτω ή άλλω. Ναι. Τώρα έχω το X, το οποίο το συνεργάζεται πρακτικά με το laptop και το MPC Studio που έχω για το laptop. Οπότε τώρα είμαστε best of both worlds, ας πούμε. Και εγώ με την machine τη Machine, βέβαια, τη Native Instruments. Το θυμάμαι. Δεν θα μπορούσα να είμαι με το mouse και να γράφω. Ναι. Δεν μπορούσα. Αλλά με βοηθάει ότι μπορώ να επέμβω άμα θέλω να το κάνω και αυτό. Είναι το feel. Ναι, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, ίσα-ίσα εγώ ζήλευα πάρα πολύ γιατί ακριβώς είχα μείνει στα σπήλαια, ας πούμε, με τα μηχανήματα αυτά και ήδη έπαιζε το Fruity Loops, ας πούμε. Ναι, το feel έκανε επανάσταση. Και άκουγα ακραία πράγματα και λέω, εγώ δεν μπορώ να τα κάνω αυτά. Ειδικά το αμερικάνικο trap, νομίζω το FL, φίλε, το άλλαξε. Και στην Ελλάδα. Δηλαδή, πολλοί από το νέο wave και producers. Πλέον το FL το έχουν ξετινάξει, το έχουν μάθει τέλεια. Κάνουν ακόμα και τα recordings και mixes και όλα από το FL. Έχω γίνει ένα πρόγραμμα multi, οπότε ναι. Ανάλογα και με το CPU σου και αυτά βαράει. Αλλά μην ξεχνάς ότι Metro Boomin. αυτό εδώ ναι, τώρα, αυτή τη στιγμή που συμβαίνει. Όλα ξεκινήσαν από κάπου. Ναι. Αυτή τη στιγμή όμως ο Metro είναι εκεί. Δηλαδή, βλέπεις ρε παιδί μου ότι το rap είναι rap. Ναι, 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 σίγουρα, όσο και να εξελίσσεται, εμείς οδηγάμε τις εξελίξεις ούτως ή άλλως. Και το έχουμε καταλάβει τα τελευταία χρόνια. Εννοώ από τα πιο χορευτικά, να το πω έτσι. Ναι, ήδη, ναι. Το rap οδηγεί τις εξελίξεις. Γιατί το rap, απλά σαν βιομηχανία πάλι, τυχαίνει να μπαίνει πολύ ρευστό. Οπότε οι εταιρείες, παγκοσμίως και ειδικότερα στην Αμερική, ακούνε τους rap producers ναι, γιατί ναι. Εκεί μπαίνει το ρευστό. Και μετά είναι πώς το παρουσιάζεις σαν άποψη, ρε φίλε. Κοίτα, εγώ έχω αυτό, την αισθητική, έχω αυτό, έχω ήχο, έχω αυτό. Έχω... Ακριβώς. Οπότε δουλεύει υπέρ μας όλο, ναι, 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 όλο ναι, ναι. Αυτό έτσι. Θέλω να συζητήσουμε λίγο και για τα πράγματα που κάνατε σαν παρέα στο Βίρονα και για την ομάδα που είχατε στήσει σαν Deno Vice που φτιάχνατε και το fanzine. Έχεις έρθει κάπως να μου ξυπνήσεις μνήμες, αδερφέ. Δεν ξέρω σε ποιο project δουλεύεις κυβερνητικό, αλλά... Ξέρεις τι είναι αυτό που σου είπα ρε φίλε, ότι πέρα από τη μουσική είναι η αγάπη για όλο το κόλπο. Εντάξει. Πώς τη λέγανε. Που ορθογραφούσε κιόλας. Αυτή την εκπομπή που έσκαγε άλλη με ένα κουτί, πώς τη λέγανε. Το έχεις πακέτο. Αυτό. Έχουμε φάει πακέτο εδώ με τον άλλο γιατί τα μισά δεν τα θυμόμαστε. Και πίσω από τον δίκο κρύβεται, όχι ρε. Υπήρχε μεγάλη αγάπη γύρω από αυτό. Γι' αυτό πάνω στην αγάπη του craft και όλων των στοιχείων της rap. Ναι, σοκαριστικό. Ναι, γράφαμε, κάναμε φανζίν, ας πούμε, με γύρω στα 8-10 άτομα τότε. Και γράφαμε reviews για δίσκους. Λες και θα τα διάβαζε κανείς, ας πούμε. Εμείς τα αφήναμε σε κάτι μπαράκια που παίζανε DJ set και τα βλέπαμε για σουβέρμπετα. Αλλά ξέρεις, είναι αυτό ρε παιδί μου. Είναι ότι πρώτα το αγαπάς και μετά γίνεται χόμπι. Και το χόμπι, θα το πω με πολύ βαρύτητα αυτό γιατί είναι μια προσωπική μου επιλογή. Το χόμπι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να είναι μια πολύ λάθος κίνηση να γίνει επάγγελμα. Ναι, ναι, ναι. Δεν μ' άρεσε η λέξη επάγγελμα, αλλά προτιμώ. Το προτιμώ από τη λέξη δουλειά που περιέχει άλλα νοήματα μέσα. Όταν πας όμως με το μυαλό σου στο cash flow και στο ότι ξέρεις εγώ θα βγάλω λεφτά από αυτό.
μπορεί να συμβεί. Εννοείται. Και μπορεί να συμβεί και πολύ πετυχημένα και μπορεί να συμβεί και γρήγορα. Το άλλο είναι πάντα διαφορετικό. Καταλάβες. Γιατί εμπεριέχει ένα συνέστημα. Το αν έτυχε. Που δεν τυχαίνει κάτι γενικά. Εγώ δεν πιστεύω πολύ στην τύχη. Αλλά ας το πούμε χάσλ, ας πούμε αυτό που λέει καθόλου τύχη, όλο χάσλ. Ναι, 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 ναι. Ναι. Αν τύχει, έτυχε. Και αν το εκτιμήσεις επίσης παίζει ρόλο, έτσι. Δηλαδή και να σου κάτσει η μπίλια που λένε, αν είσαι μαλάκας, ναι, στο τέλος της μέρας αυτό είναι και αυτό μένει και στον κόσμο, έτσι. Το ότι όμως προερχόμαστε από εδώ, τα έχουμε καλά πολύ με τις συνειδήσεις μας, ναι, ναι, ναι. Κοιμόμαστε γαμό το βράδυ. Και νομίζω, χωρίς να είμαι σίγουρος, ότι το αντιλαμβάνεται έστω και στο 1% ο κόσμος, αυτό που λέμε κοινό, τους οποίους τους αισθάνομαι πιο οικείους από κοινό. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουμε από κάτω, όσο και αν αυξάνονται, και πλέον δεν μπορούμε καλά-καλά να ξεχωρίσουμε φάτσες όπως ήταν το 2008, και το εύχομαι για άλλους καλλιτέχνες αυτό, είναι πολύ ωραίο να αντιλαμβάνονται ότι προέρχεται από κάπου αλλού, το οποίο έτυχε να γίνει και αυτό. Δεν υπάρχει κανένα κακό στο να αγαπάς αυτό που κάνεις και να κονομάς, να το πω έτσι. Ναι, ναι, ναι. Όποιο και αν είναι αυτό το ποσό. Μα και στο βάθος του χρόνου δεν γίνεται αλλιώς. Και πρέπει να το αγαπάς για να αυτό το πράγμα να είσαι μέσα, να είναι τα ρούχα σου, να τα φοράς κάθε μέρα και να μπορείς να είσαι άνετος, ναι, αυτό. Αλλά και δεν γίνεται να μην βιοποριστείς, έτσι, γιατί όλα πλέον κοστίζουν. Είναι κάτι που λέω και στα παιδιά, κυρίως τις νεότερες ηλικίες που σκάνε στούντιο. Δεν μπορείς να μου πεις ότι δεν κάνεις μουσική για τον κόσμο, εφόσον βγάζεις τη μουσική σου στο YouTube, κατευθείαν. Αφού σου τελειώσει το γαμημένο μάστερ. Κάνεις μουσική για τον κόσμο, θέλεις ένα exposure. Το αν αυτό σε ικανοποιεί απίστευτα και σου ανεβάζει το ego και σου καλύπτει τις ανασφάλειες και στην τελική κουστάρεις, είναι άλλο ζήτημα. Ναι, ναι. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, ελάχιστοι, που σκάνε στο στούντιο, ρε παιδί μου, και το καίνε σε CD, το παίρνουν σε USB stick και ακόμα. Το ακούνε η παρέα τους. Και το ακούνε όντως, ναι, η παρέα τους και η κοπέλα τους σε μια θέα, ας πούμε, σε ένα αυτοκίνητο. Αυτό είναι όντως pure. Έτσι. Από τη στιγμή όμως που το βγάζεις στο YouTube, θέλεις να σε ακούσει ο κόσμος. Θες να εκτεθείς. Ναι. Αν δεν πάει καλά, μπορεί η αλεπού να τα κάνει, ξέρεις. Δεν με νοιάζει και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Ή να το βαφτίσει underground, ή να το βαφτίσει κάτι για να σωθεί όλο αυτό. Αλλά ρε φίλε, κάνεις μουσική για τους ανθρώπους. Τέλμο. Music for the people, τα έχουν πει. For that's my people. Ναι, πιο σοφοί άνθρωποι από εμάς. Τους οποίους έχεις γνωρίσει. Έχω γνωρίσει το Joy. Το Joy Star. Ναι, το Joy. Θες να μας πεις λίγο την ιστορία, πώς έγινε όλο αυτό. Αρχικά γνώρισα τον αδερφό του, που καλύτερα να γνώριζα τον Joy γενικότερα. Ήταν πλήρως ακατάλληλος. Ήταν boxer και ήταν μπλεγμένο σε κάποια παράνομα κόλπα με box, με bare knuckles και τέτοια. Ελπίζω το παιδί να μην το δει αυτή τη στιγμή δημοσίως. Τέλος πάντων. Και μου γνώρισε τον Joy στην πορεία. Ήταν λόγω του project, επειδή ταξιδεύαμε πολύ στο Παρίσι. Εντάξει, ένα άλλο έργο εκεί πέρα, παιδιά. Εννοεί το σεβασμός από το πρόσωπό μου, γιατί ξέρεις, τα fingers μου, ας πούμε. Ένας από αυτούς τους έβλεπες από κοντά, κριζούσες. Ναι, αλλά εντάξει. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι κάπου πρέπει να πατάς και στη γη. Ναι. Έτσι. Τα πολλά drugs και η πολλή αναγνώριση και όλο αυτό το lifestyle που το καταλαβαίνω, που από εκεί που ήσουν με δανεικά ή με κουπόνια σύντησης και ξαφνικά. Δεν ξέρεις πόσα έχεις. Ναι, ναι, ναι. Τι θα κάνουμε. Είναι λίγο περίεργο στο να το θέλει διαχείριση. Στο να το διαχειριστείς, ναι, ακριβώς. Σε συλλογή βινιλίων
κυρίως για να ακούς ή για να σαμπλάρεις? Ξεκίνησα για να ακούω αρχικά. Okay. Και κατέπειτα, αφού εξάντλησα τα βινήλια της μάνας μου και του πατέρα μου και του θείου μου που έμενε από κάτω, χρειάστηκα νέα πηγή, ας πούμε. Οπότε ξεκίνησα και το digging, έτσι όπως λέγεται το άθλημα. Χαλάσαμε δύο διαμερίσματα, τρία. Γι' αυτό είμαστε στο ενίκιο τώρα. Οπότε, ναι. Αλλά υπάρχει πολύ αγάπη γι' αυτό. Το σταμάτησα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, τώρα θα πάρω συλλεκτικά κομμάτια βινιλίου από μουσικές που όντως γουστάρω πέραν του ραπ. Πες μας λίγο μερικά είδη μουσικής που γουστάρεις να συλλέγεις. Γουστάρω πολύ soundtracks και λόγω artwork και λόγω μουσικής. Ναι. Γουστάρω πολύ metal, black metal κυρίως, με λίγο προσοχή σε επιλογές μου για ευνόητους λόγους. Γουστάρω πολύ psychedelic rock, ακραία. Και λόγω στον 70s ή και... 70s, okay. Ναι, τέλη 60s, όλα τα 70s μέχρι 75-77. Διαμάντια, όλα αυτά εκεί είναι... Είναι ακραία, yeah. Είναι ακραία και είναι ακραίο με το που το κοιτάς. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι σαν να έχω πάρει ένα πινακάκι, ξέρεις, απλά για να το βάλω, δεν χρειάζεται να το βάλω να παίξει. Λέω, μαλάκα, είναι... Είναι πολύ ωραίο vibe. Είναι λίγο ανομαλία όλο αυτό. Ναι. Έτσι. Είναι, είναι. Αλλά εσύ, εσύ καταλαβαίνω. Εσύ πρέπει, όχι, εσύ πρέπει να καταλαβαίνεις, εγώ πρέπει να σου κάνω κάτι, πρέπει να κάνω για σένα κάτι, για το φίλο μας εδώ. Τι έχεις να πεις εσύ για αυτή τη συλλογή? Θα χωράει στα τρία γκαράζ που επινοικιάζεις ή... Δεν έχουμε φτάσει τόσο, αλλά σίγουρα καλά το σαλόνι αρχίζει να, αρχίζει να μην χωράει. Έχει, ναι, μικρύνει πολύ ο χώρος. Ναι, 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 ναι. Τέλεια. Και το sampling είναι τρελή τέχνη, έτσι? Νομίζω εκεί είναι όλα και προέρχεται προφανέστατα από άλλες ρίζες, δηλαδή προέρχεται από το Jamaican Selecta type of DJing, γιατί με ήταν, sound system. Ήταν DJing, αλλά ήταν σε ένα άλλο level. Οπότε αυτή, flip, δεν ξέρω. Ακριβώς, ναι. Οπότε αυτή η επανάληψη του τετράμπαρου loop και το flip ακριβώς και τα sound effects που παίζανε τότε, εκεί ξεκίνησε στην ουσία, δηλαδή η επαναληψιμότητα, αν είναι αυτή η σωστή λέξη. Ναι, ναι. Και απλά το κάνε μαθηματικά στην πορεία το sampler, τα drum machines κλπ. Και πλέον τα samples είναι διαμάντια. Βλέπεις διαχρονικά στην πορεία του χρόνου πώς ξαναγυρνάνε samples που ήταν 80s, 70s, 90s, 2000. Και 2000 πλέον, αφού έφτασαν τα 20 χρόνια, το 2000 πλέον είναι... Κάποια είναι διαμάντια, ρε φίλε. Τι γίνεται. Είναι samples που θα παίξουν, θα ξαναγίνουν πάντα, θα ξανασκάσουν στην επιφάνεια. Εγώ το λατρεύω. Κάποιες φορές συνθέτω, γιατί έχω τελειώσει και δύο πριν ασχοληθώ με τα beats, έχω τελειώσει πιάνο, το οποίο τελικά δεν το χρειάστηκα, ας πούμε, ναι, ναι, και πάρα πολύ, ασχέτως αν με βοήθησε. Σίγουρα βοήθησε. Στην αντίληψη, ναι. Έτσι. Αλλά γούσταρα πάρα πολύ το sampling. Δηλαδή δεν είχα μεγάλη κάψα να αποδείξω στον κόσμο ότι είμαι ο Βαγγέλης Παπαθανάσης, ναι, τον beats, οπότε ακούστε τι έφτιαξα. Το έχω κάνει επιλεκτικά, το έχω κάνει να μην φαίνεται ότι είναι σύνθεση, δηλαδή να το βρω μίσο, να το κάνω. Να βάλεις το δικό σου twist πάνω. Ναι. Πάντως ήμουνα 80%-70% sampling. Το θέμα είναι ότι όταν σπούδαζα ηχοληψία και πήγα την. Πώς το λένε, την τελευταία. Την πτυχιακή πρακτικά, που είχε βασιστεί αρκετά στο sampling. Είχαμε ένα debate εκεί με τον καθηγητή μου, να είναι καλά, ο οποίος μου είπε ότι κλέβουμε. Και του λέω, αδερφέ μου, θα σου πω το εξής. Θέλω να μου απαντήσει την εξής ερώτηση. Εάν γίνεται μια έκθεση κολλάζ, έτσι, κανονικά σε μια γκαλερί, θα πας να την παρακολουθήσεις ή όχι? Ή θα μπεις και θα πεις ότι αυτά τα έργα τέχνης είναι κλοπή? Γιατί είναι κλοπή. Από εφημερίδες, τα συννεφάκια είναι από ένα περιοδικό, το άλλο είναι από κάτι άλλο. Εμείς το λέω, κάνουμε αυτό το πράγμα. Και η γραφιστική το ίδιο είναι. Ακριβώς. Κάνουμε αυτό το πράγμα. Συνθέτουμε κομμάτια. Πράγματα, προφανώς κλεμμένα σε εισαγωγικά. Και το παρουσιάζουμε με το δικό μας, με τη δικιά μας γωνία. Ακριβώς. Είναι πολύ διαφορετικό όμως. Πώς να σου πω, να ακούσεις το beat του Michael Jackson και να καταλάβεις ότι είναι αυτό. Ναι, όταν ναι, το καταλάβεις ότι είναι αυτό και όταν δεν βασίζεται η επιτυχία του κομματιού πάνω σε αυτό, εκεί έχει γίνει άλλο. Ο σωστός. Ακριβώς. Εκεί είναι ένα έργο τέχνης. Καταλαβαίνεις. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις. Οπότε στην ουσία από το μηδέν. Από το ήδη υπάρχουν βέβαια, αλλά εσύ το ξανακάνεις restart. Καταλαβαίνεις. Και έχουν και τα δύο τη μαγεία τους. Και το composing και να συνθέσεις και το sampling. Έχει, sampling, δηλαδή έχει πράγματα, ρε φίλε, που δεν μπορεί να πάει ο νους σου, ξέρω, να ακούσεις. Από μουσικές ethnic, από άλλες χώρες. Πράγματα, δηλαδή ήχους που εσύ μπορεί να τα πάρεις και να τα κάνεις ένα τελείως πράγμα αλλιώς να το παρουσιάσεις. Ναι, είναι τέλειο αυτό. Και η μόνη χαζομάρα που έχω κάνει όσον αφορά τουλάχιστον το ελληνικό, α πούμε την ελληνική σκηνή, είναι ότι δεν άγγιξα πολλές φορές ελληνικά κομμάτια γιατί είχα νομικά προβλήματα, ναι, 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 με τις τότε τουλάχιστον εταιρείες. Τώρα τα πράγματα έχουν γίνει πιο ελεγχόμενα. Είναι πιο εύκολο, δηλαδή, ναι, να έρθει σε επαφές με την Ελλάδα παρά το εξωτερικό. Δηλαδή, όταν πας σε κάτι εξωτερικό και είναι big, είναι
ναι, υπήρχε δύσκολο. Πάντα αυτή η κακή στάμπα του ραπ. Κατάλαβες ότι αυτοί οι τύποι κάνουν αυτό αυτό και το άλλο. Οπότε καλύτερα είναι. Είμαστε μαυρώσουν τη μουσική μας που είναι καθαρή. Ναι, και... ναι, αλλά τώρα έχει αλλάξει το έργο. Και τώρα χτυπάει το τηλέφωνο από αυτούς τους τύπους που τότε μας θεωρούσαν πολύ κάτι υποδιέστερο. Που εννοείται μάλλον και ήμασταν, γιατί ένα subculture ήμασταν, αλλά δεν προσδιορίζει ποιοτικά τους ανθρώπους ένα genre, έτσι, ένα μουσικό είδος, το τι κάνουμε και πώς φερόμαστε. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα χτυπάει το τηλέφωνο αρκετά από αυτούς τους ανθρώπους που θεωρήσαν ότι εμείς ήμασταν το μαύρο πρόβατο και το σκουπίδι της μουσικής γενικότερα. Περιθωριακή κάπως, ναι. Και αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον εκ μέρους μου, για κάποιο χρονικό διάστημα, για την αιωνιότητα, θα πάρουν αυτό που τους ανήκει και τους πρέπει. Είναι αυτό που είχε πει ο Καντ, ο φιλόσοφος, ότι αν η αλήθεια είναι δολοφονική, καλύτερα να πεθάνουν όλοι, ας πούμε. Και είναι κάποιες αλήθειες γύρω από αυτό. Καταλαβαίνεις, γιατί εμείς πάντα ήμασταν τα παιδιά που τα δείχνανε. Και ξαφνικά, επειδή φάνηκαν αυτοί οι αριθμοί και η αναγνωρισιμότητα χωρίς κάτι. Γίναμε αρεστοί σε όλους, στα σαλόνια. Γίναμε κάτι, ναι, πολύ με ζήτηση. Και αυτό δεν μου αρέσει. Μας θυμάει όλους, θεωρώ σαν. Κοίτα, είναι καλό για την κοινότητα τη δικιά μας, αλλά είναι και στο χέρι των καλλιτεχνών πώς θα το εκμεταλλευτούν αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Ακριβώς. Μην πιαστούμε κορόιδα των Ακριβώς. μεγάλων. Εγώ αυτό δηλαδή. Δεν έχω κανένα φόβο να μπλεχτώ μουσικά με οποιονδήποτε άνθρωπο. Αρκεί. Να με σεβόταν από τότε. Ναι. Όχι εμένα προσωπικά. Την κουλτούρα. Αυτό που να καταλαβαίνει ακριβώς τι γίνεται και τι υποστηρίζεις και τι, ότι κάνεις. Δεν παίζεις, παιδί μου. Γιατί αυτοί οι τύποι πριν 2-3 χρόνια τους βλέπαμε στα talk show και κράζανε. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι. Και μιλάω και ανθρώπους από το λαϊκό στερέωμα και από το. Και από την τηλεόραση. Εισαγωγικά. Εννοείται από τα media. Σου λέω και πάλι, κάποιοι είναι άνθρωποι της γύρας και άνθρωποι που ξέρουν και μας έχουν αναγνωρίσει χρόνια. Κάποιοι άλλοι έχουν έρθει γιατί εδώ έχουν δει ότι υπάρχει φαγητό. Ναι. Και okay. Όχι, δεν το ψήνω αυτό. Δεν το ψήνω αυτό για την ώρα. Πέρα από το beatmaking, έχεις ασχοληθεί όμως και με το scratch. Έχεις περάσει και από εκεί. Εντάξει, χομπίστηκα, ρε. Χομπίστηκα, ναι. Δεν πήγα να σου πάρω τη δουλειά. Δεν είχες στήσει και DJ sets και mix και masters. Όχι, δηλαδή, εγώ λέω ότι είχε στήσει και ομάδα με scratch. Είχαμε καεί τότε πολύ. Βγαίνανε και αυτές οι ταινίες. Καλά. Cut Brawl, την αγάπη μου. Γενικά, αυτό που ξανακαταλήγουμε στο culture. Skeptic, Druid. Ναι, απίστευτο. Πόσα κιλά είμαι, κύριε Μαλάκα. Δεν γνωρίζω. Είμαι πολύ. Αλλά εδώ χωνεί scratch. Ναι. Το έκανα και αυτό. Το κάνω ακόμα σπίτι μου, να ξέρεις. Α, okay. Περνάω πολύ ωραία με αυτό. Αλλά είναι χόμπι, ρε παιδί μου. Δεν βγήκα ποτέ να πω ότι έχω την ιδιότητα. Ναι, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι τέτοια, σαν άνθρωπος μέσα από την κουλτούρα τη δοκιμάζεις. Ναι, δηλαδή, ναι. Και MC είσαι. Ήμουνα. Ήσουνα, οκ. Okay, ναι. Μπορεί να μην το εξασκήσεις ακόμα. Mm-hmm. Αλλά έχεις περάσει από τα κυριότερα στοιχεία. Δηλαδή. Λέγαμε πάρα πολύ καλά με αυτή την ιστορία. Ρε. Ναι. Γιατί είχε επιλογές, κατάλαβες. Και οι πολλές επιλογές κάναν στην ουσία να νιώθαμε ότι έχουμε 5 χόμπι. Δηλαδή, ακόμα και τα πρώτα εξώφυλλα που τα φτιάχναμε μόνοι μας, ας πούμε, σε κάτι φώτος που τώρα απαρχαιωμένα με σάπιες φωτογραφίες και κάτι φόντς που τα έχει όλος ο κόσμος, αισθανόμασταν ότι ξέρεις, μαλάκα, είναι δημιουργικό, είναι ωραίο. Δεν είναι το πόσο γαμάτο θα είναι και πόσο. Είναι το να γίνει είναι τέλειο, το τέλειο. Κατάλαβες. Στην πορεία όλο αυτό μας έκανε perfectionist. Εγώ μάλλον το είχα και λίγο στο DNA μου, ας πούμε. Ήμουν πιο πειραγμένο σε αυτό. Αλλά ξέρεις και η τελειότητα. Κατά πρώτη δεν την καταλάβει ποτέ κανείς, γιατί κανείς δεν ξέρει το ταβάνι σου και το low σου. Προφανώς. Ούτε εμείς δεν τα ξέρουμε. Σίγουρα. Οπότε αυτά είναι μια περίεργη ψύχωση που υπάρχει στο μυαλό μας για το αν θα πρέπει να κυκλοφορήσει, αν θα βγει, αν τώρα έδωσα το 100, αν έδωσα το 300. Τα τελευταία χρόνια, και το ξέρει ο Silence, επειδή είναι πολύ ενεργός δισκογραφικά, κάνουμε πρωταθλητισμό. Ναι. Τέλος. Κάνουμε πρωταθλητισμό με ό,τι κακό έχει να κάνει αυτό και μάλλον με ό,τι καλό έχει να κάνει αυτό. Εκεί χάνεται η μπάλα. Και γι' αυτό ξαναλέω ότι όλα είναι μετά στον άνθρωπο. Το industry και η μουσική, γιατί ακούω όλους να λένε χάλασε το ραπ. Γαμήθηκε το ραπ. Άλλαξε το ραπ. Τι θα γίνει με το ραπ. Μάγκες το ραπ. Το κάνουν άνθρωποι. Το ραπ δεν βγαίνει μόνο του να πει ότι εγώ θα αποφασίσω. Οπότε υπάρχουν αξιόλογοι, υπάρχουν μέτροι, υπάρχουν άχρηστοι, υπάρχουν σκεπτόμενοι, υπάρχουν παγλαμάδες. Και δεν φτάνουν όλα στα αυτιά σου ή δεν επιλέγεις εσύ να φτάσουν στα αυτιά σου, οπότε δεν μπορείς να το. Οι άνθρωποι κάνουν τη μουσική, ναι. Έτσι, οι άνθρωποι την παράγουν και είναι από τις μεγαλύτερες μορφές και τέχνης και έκφρασης. Γι' αυτό και υπάρχει. Αποτυπώνει ψυχολογίες, συναισθήματα και διάφορες στιγμές. Απλά δεν μπορώ αυτή την καραμέλα με το ραπ. Το ραπ χάλασε, το ραπ έκανε. Την απάντηση την έδωσε πρόσφατα ευτυχώς ο Dr. Dre, γιατί περίμενα να βγει κάποιο. Ξέρεις, αρχαίγονος, ας πούμε, τύπος να το πει, γιατί τους άλλους δεν τους ακούνε γενικότερα. Και είπε, ναι ρε φίλε, συμφωνώ ότι το 60% από αυτό που βγαίνει παγκοσμίως είναι τρας, αλλά μάγκες αυτό είναι το ραπ. Αν δεν γουστάρετε το σημερινό ραπ, πάρτε μπούλο. Γιατί εγώ το γουστάρω.
Γιατί πάντα εξελισσόταν. Αν είναι να μην εξελίσσεται, να πάμε στο 79 και να παίξουμε με funk μπάντα, live όλα. Να αντιθούμε περίεργα. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι το σωστό. Είναι σωστό το πρώτο old school με τα drum machine. Είναι σωστό το electro που βάραγαν 120 bpm με άλλα drum machine. Είναι σωστό το 90s που έτυχε εμείς να είναι τα αναμνησιακά μας χρόνια και να μας έκατσε καλύτερα μουσικά. Και να είπαμε α, golden era, α, boom bap. Δεν ξέρω τι είναι. Αν είναι το trap, αν είναι το drill, αν είναι το afro. Δεν ξέρω τι είναι. Ναι, ξέρω ότι είναι πολλά. Rap και ότι είναι η εξέλιξή του και ότι σου δίνει από εκεί που έχεις μία επιλογή. Άπειρες επιλογές. Ναι. Πλέον είναι υβριδικά σχεδόν όλα. Αυτό. Όλα τα styles είναι υβριδικά και έχουν εμπλεχτεί όλα αυτά που έχουν περάσει. Ναι, δεν μπορώ αυτή την νοοτροπία. Ας φύγουμε από αυτό. Ναι. Πάμε να κάνουμε καλή μουσική και να ακούμε καλή μουσική, γιατί εγώ παραμένω πολύ ενεργός ακροατής. Και είναι το fucking story. Και ο καθένας μετά βάζει ό,τι τα ακούσματά του, το προσωπικό του, την προσωπική του ελιά, ας πούμε, σε ό,τι υπογράφει. Συμφωνώ. Θέλεις να μιλήσουμε για το Dirty Dozen? Τι να πρωτοπώ. Περί τίνος πρόκειται? Ότι ήμουν στην καραντίνα τη γυμναστηριακή αυτή την πρώτη την καλή που είχαμε φάει. Βαριόμουν πάρα πολύ και είχα βαρεθεί ήδη και τον ήχο μου τότε. Και γύρισα λίγο στα 90's γιατί ακριβώς δεν είχα κάτι να κάνω και να ικανοποιήσω κάποιο καλλιτέχνη λόγω όλου αυτού που γινόταν. Και άρχισα να φτιάχνω 90s beats ή να πιάνω παλιά μου δείγματα ή παλιά 90s beats και να τα ξαναβλέπω λίγο, okay. Να δω κλπ. Πέρασα γαμό και την καραντίνα μου γαμό. Πήρα τα κιλά μου, έφαγα το junk μου και βάραγα κάθε μέρα. Έφτιαξα γύρω στα 60-65 beats με όλη την τεχνική όμως των 90s και από τα τότε ενδαλματά μου. Τέλος πάντων, έστειλα demo σε ένα φίλο, ο οποίος είναι ο Γιώργος, Ground Beef Θεσσαλονίκη. Πορώθηκε γιατί είναι μάλλον ο τόπο ακροατής γενικότερα στην Ελλάδα, τουλάχιστον το πόσο ενεργός είναι σε αυτό. Του είχε λείψει αυτό από μένα, γιατί ο Γιώργος έτυχε να είναι και από τους πρώτους μας, ας πούμε, fans με την καλή έννοια ακροατές και πιστούς σε καιρό Phase 3. Το πίστεψε πάρα πολύ. Μου είπε ότι αυτό δεν πρέπει να μείνει σπίτι σου στο COVID, ας πούμε. Πρέπει να φύγει λίγο παρά έξω. Έστειλε ένα ή δύο demo, νομίζω, στην Ευρώπη και τελικά ενδιαφέρθηκε το βελγικό label Hip Hop Enterprise. Το οποίο το ανέλαβε και περιμένουμε βινίλιο και περιμένουμε κάτι το οποίο ούτε εμείς δεν ξέραμε. Ας πούμε ότι έγινε καθαρά για χαβαλέ και με πραγματικά να περάσει ωραία η φάση. Πέρασα γαμό. Και τώρα αυτό το βινίλιο θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως. Θα έχουμε σύντομα και κάποια ανακοίνωση για ένα DJ set που θα παίξει μόνο με βινίλια και μόνο 90s. Έτσι για να μαζευτούμε οι καμένοι, ας πούμε, της υπόθεσης. Αλήθεια. Ήταν πολύ ωραίο, ξεστή, και κατάλαβα και κάτι άλλο με όλο αυτό ότι. Never forget where you came from. Ναι, δηλαδή, μου είχε λείψει, πέρασα γαμό και αισθάνομαι πάρα πολύ καλά πάλι αυτό που λέγαμε προηγουμένως με την ψυχή μου, γιατί πάντα είναι εκεί για μένα, καταλάβες. Το νιώθεις όπου και να πας ότι το back to the roots, να πας πίσω στις ρίζες, κάποιες στιγμές αυτό καταλαβαίνεις ποιος είσαι, ρε φίλε. Χρειάζεται, αλλά και πάλι σου λέω ότι τα έχω απλοποιήσει πλέον. Δηλαδή, παίρνα καλά. Εγώ απλά πέρασα καλά. Έκανα 60 beats. Δεν είχα κανένα λόγο να τα κάνω. Πέρναγα γαμό γιατί δεν είχα υποχρεώσεις και δεν είχα όλη αυτή την κοινωνικοποίηση, είτε την επαγγελματική, είτε την απλή, ας πούμε, του πέρα δόθε. Σε πήγε μόνο του και χωρίς πίεση, γι' αυτό βγήκε με μεράκι. Είναι αλήθεια ότι ο Πρεμιέρ έχει πατήσει πάνω σε beat σου scratch? Είναι μια πικρή αλήθεια αυτό. Πολύ πικρή.
Αυτό είχε γίνει για το δίσκο του Soulcast, τον δεύτερο νομίζω. Γιατί ναι, στο πρώτο δεν ήμουνα. Μου είχε ζητήσει κάποιες παραγωγές ο Γάλλος, ο οποίος συνεργαζόταν για κάποιο λόγο με άπειρους Αμερικάνους. Δηλαδή το ένα κουπλέ ήταν δικό του και όλα τα άλλα ήταν feats. Και μου είχε ζητήσει κάποια beats, τα οποία τελικά πάτησε τα δύο από ό,τι θυμάμαι. Στο ένα, επειδή το έγραφε στη Νέα Υόρκη, στο στούντιο του Premier, από τους Gangstar, μου λέει, ξέρεις, έχει ακούσει τον beat ο άλλος και ψήνεται να περάσει intro δικό του από το δικό του MBC και να μιλάει και να μας κάνει shout και μετά να περάσει τέτοια scratches, phrase scratches, ας πούμε, στα hooks, στα refrain. Τρελό. Και ξέρεις, ο Premier γενικά δεν κάθεται σε beats άλλων, έχει κάτσει δύο φορές. Περίεργο, μ' άρεσε τρελά, είχα χαϊπαριστεί, ήξερα βέβαια ότι το έργο είναι δύσκολο από μια ιδέα και ένα αυθόρμητο moment να καταλήξει δισκογραφικά κάπου. Έτσι, έχω φάει πολλές πόρτες που έχουν αλλοιωθεί από τρίτους λόγους, από managers, από εταιρείες, από πράγματα που ξέρεις. Σε νιώθω απόλυτα, ναι. Σκατώνουν απλά στην πορεία. Εμείς τα κομμάτια τα έχουμε αυτά. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, εγώ το κομμάτι το έχω αυτό. Εγώ το έχω ακούσει. Κατάλαβα. Okay, δεν το θυμόμουν ότι είχε γίνει spoiler. Ναι, το κομμάτι αυτό το έχουμε. Για κάποιο λόγο, νομικό προφανώς, κάτι έγινε με τα ποσοστά τους και δεν ξέρω τι και δεν κυκλοφόρησε. Αλλά είναι πολύ γαμάτο να ακούς το intro και το shout από έναν άνθρωπο που. Είναι η έμπνευσή σου στη μικρή σου ηλικία. Μάλλον είναι δάσκαλος όλων μας, δεν είναι μια έμπνευση προσωπική. Για τα DJ set σου, ότι πρέπει πάντως να το παίζεις, νομίζω. Δεν το κάνω γιατί είμαι πολύ τυπικός με αυτά και δεν θέλω να φλεξάρω, ξέρεις, και να. Έτσι να δείχνω πράγματα. Είναι exclusive, ρε φίλε. Είναι ωραίο να έχεις exclusive. Είναι, αφού το έχει ακούσει ο Κιούμπι, εντάξει. απλά τώρα σου δίνει πάση για να το ακούσεις και εσύ. Μέχρι εδώ θα μείνει. Εδώ θα μείνει αυτό. Είσαι από τους ανθρώπους που έβαλε το όνομά του δίπλα από τους rappers. Εννοώντας ότι όταν βγαίνει ένα project, είναι το όνομα του rapper και το όνομα του beatmaker. Μιλάς για τα χρόνια εκεί στο τέλος του 2000. Ναι. Αυτό έγινε γιατί ο ρόλος του producer είχε αρχίσει να γίνεται πολύ ενεργός παγκοσμίως. Οπότε επειδή και εγώ αισθανόμουν ερχόμουν με μια παραπάνω αυτοπεποίθηση από παλιά και με ένα γαμώτο, έτσι, αλλά ωραίο θράσος, ρε παιδί μου, ότι θέλω και εγώ το όνομά μου στο τάδε επειδή γίνεται έξω και έξω αυτό. Να μην χρειάζεται να γυρίσω όλο στο CD για να διαβάσει ποιος το έκανε. Ναι, τα ψηλά γράμματα. Λέω, ρε φίλε, κάντο. Κάντο και προτείνε το, όχι νταϊλίκι, ας πούμε. Το εκτιμώ πάρα πολύ που έγινε με τον Εισβολέα αυτό το πράγμα και το αγκάλιασε απίστευτα. Και πολύ ωραία δουλειά, πάρα πολύ ωραία δουλειά. Το εκτιμώ. Το αγκάλιασε απίστευτα και το έκανε που στην τελική ο Ηλίας έρχεται και από μια άλλη γενιά, έτσι, μια πιο παλιά καραβάνα, ας πούμε. Και στην πορεία έγινε και με τον Άσερ και με οτιδήποτε δουλειά που γίνεται join από δύο άτομα, πράταμε έτσι. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα και άλλους producers στην πορεία και συνομήλικους και μικρότερους τότε. Εντάξει. Ήταν μια καλή κίνηση για να αισθανθώ και εγώ καλύτερα με μένα και κυρίως να δώσω και ένα έμβασμα, ρε παιδί μου, στα παιδιά που το βάζουν κάτω και το προσπαθούν και έχουν το ταλέντο τους κλπ. Ότι ξέρεις, απέτησε αυτό που είναι να απαιτήσεις. Δεν είσαι μόνο να γεννιέσαι πίσω. Ναι, είσαι και εσύ ταλέντο, είσαι και artist, βγαίνεις μπροστά και διεκδίκησες. Δεν είπαμε να πάρεις το hype όλο. Του rapper, ναι. Έχεις κάνει κάτι. Και πλέον, δηλαδή, κάποια ονόματα σαν το δικό σου είναι και ψηλοεγγύηση άμα το δεις δίπλα σε ένα καλλιτέχνη. Λένε, α, είναι του Eversor η παραγωγή, οκ, κάτι καλό θα κάνει αυτό, ρε φίλε. Είναι ωραίο αυτό γενικότερα, ρε παιδί μου. Αλλά εγώ σου λέω κυρίως χαίρομαι για τους πιτσιρικάδες, καταλάβες. Τους δίνει ένα έναυσμα αυτό και το βλέπω και από το στούντιο, δηλαδή τους έχω από κοντά μου, ας πούμε. Ότι απαιτήστε, ξέρεις. Κοίτα, εγώ θα σε χαρακτηρίσω OG στη φάση, έτσι. Θα σε πω. Έχει πολλά meaning. Με την καλή έννοια. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει επειδή το λες εσύ. Ναι, ρε φίλε. Το εκτιμώ πολύ. Το λέω και το πιστεύω. Δεν το λέω για να το πω. Στο community το ελληνικό, το rap. Και γενικότερα το community, αν θα ήθελες. Εσύ που έχεις δει πράγματα, ρε φίλε, τόσα πράγματα, τι πιστεύεις συμβουλές θα μπορούσες να δώσεις σε κάποιον έτσι, που τα βλέπει από έξω τα πράγματα και βλέπει όλο το χώρο. Και θέλει να μπει στο. Ναι, στην αρένα. Θέλει να μπει. Η συμβουλή μου είναι γύρω από ένα quote το οποίο λέει ότι αν δεν σε θέλουν. Αν δεν σου δίνουν καρέκλα να κάτσεις, φτιάχνεις μόνο σου άλλο τραπέζι. Οπότε εκεί ξεκινάνε όλα. Δεν υπάρχει πιο άσχημο πράγμα από το να κάνεις waste, ας πούμε, το ταλέντο σου και τη θέλησή σου να κάνεις κάτι. Δεν ενδιαφέρει κανέναν το πόσο ψηλά μπορείς να φτάσεις. Αυτό είναι όροι που βάζουμε εμείς και ο κάθε άνθρωπος σε αυτούς μας. Οπότε καλό είναι να το κάνει, αν το αισθανθεί. Ό,τι σου κάνει καλό, ειδικά στην περίοδο που ζούμε και σε αυτό το βομβαρδισμό καταστάσεων, όχι απλά πληροφορίας, γιατί πλέον είναι η καταστάση, η πληροφορία την ελέγχεις με κάποιο τρόπο. Οι καταστάσεις που είναι ρεαλιστικές
και είναι savage, έτσι, είναι λίγο απάνθρωπες για αυτό που μπορεί να βιώσει ένα παιδί, ειδικά σε μια ηλικία που, όπως πολύ καλά είπες, θα θέλει να ασχοληθεί με αυτή τη μουσική, που αυτό νομίζω ξεκινάει από τα 14-15 μέχρι κάποιες άλλες ηλικίες, πιο πάνω, αλλά η ψαλίδα είναι εκεί. Είναι επικίνδυνο. Είναι. Και όσο επικίνδυνο είναι αυτό, άλλο τόσο επικίνδυνο είναι να πνίξεις αυτό που θες τελικά να κάνεις για να αποσυμπιεστείς. Οπότε ας το δούμε αρχικά σαν αποσυμπίεση και έκφραση, και μετά ό,τι είναι να γράψει το κοντέρ θα το γράψει, ας πούμε. Αλλά είναι πολύ άσχημο να το κρατάμε μέσα μας, γιατί γίνονται καταστάσεις γύρω μας και κοινωνικές, και εννοείται για τις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν θα το συζητήσω καν το λάκκο που έχουμε μπλέξει, ας πούμε, σε αυτό το ζήτημα, και φταίμε προφανώς όλοι. Οπότε η μουσική και κάθε μορφή έκφρασης, εννοείται, γιατί λατρεύω γενικότερα την τέχνη σαν έκφραση, όλες τις μορφές της, είναι κάτι που πρέπει να γίνεται. Το πόσο καλό και αν αξίζει να βγει και αν θα φτάσω ψηλά και αν θα συνεργαστώ με τον τάδε, είναι ένα άλλο έργο, το οποίο μακάρι να έρθει για όλους. Κάποια στερεότυπα, ας πούμε, που είναι της εποχής, πιστεύεις ότι τους βάζουν όμως σε κάποια κουτάκια, ότι πρέπει να ακολουθήσω κάποιους συγκεκριμένους δρόμους και κάποια πράγματα συγκεκριμένα να πω και να δείξω για να γίνω αποδεκτός ή να είμαι της μόδας, δεν ξέρω πώς να το πω. Νομίζω όλη η κοινωνία παγκοσμίως, τουλάχιστον στα πρότυπα του δυτικού πολιτισμού, δουλεύει με το κουτάκι, ας πούμε, του κρουασάν, του τυποποιημένου, μπιπ στην ταμιακή και επόμενο κλπ. Οπότε ούτως ή άλλως αυτό συμβαίνει. Οπότε πόσο μάλλον σε ένα τσουβάλιασμα προσωπικότητας και ανθρώπων που μπορεί να έχουν και ανάγκη κάτι, έτσι. Ναι, γιατί ναι. Μπορεί αυτό να προέρχεται από ανασφάλειες, από οικονομική πίεση, από οτιδήποτε. Αλλά είναι και η πληροφορία τόσο πολύ έντονη πλέον και τόσο πολύ γρήγοροι ρυθμοί, που δεν ξέρω, δηλαδή, ειδικά σε μια πιο νεαρή ηλικία, ένας άνθρωπος πόσο από επιλογή του κάνει κάποια πράγματα ή απλά βομβαρδίζεται, κατάλαβες, από πράγματα, εικόνες, ήχους και αυτόματα περνάνε στο υποσυνείδητό του και μετά σου λέει αυτό είναι, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι ένα θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα, αλλά σου λέω, σε κάθε δράση υπάρχει και αντίδραση. Σίγουρα. Αν δεν υπήρχαν όλα αυτά, δεν θα είχαμε εμείς να. Ναι. Δεν θα είχατε εσείς βασικά. Ναι, δεν θα είχαμε εδώ. Έτσι. Οπότε, κοινωνικό φαινόμενο είναι σε ένα βαθμό, έτσι. Είναι σίγουρα κοινωνικό φαινόμενο και για μένα προσωπικά αποτελεί και πολιτική δήλωση. Ναι, ναι, ναι. Πολιτική δήλωση. Όχι καν κοινωνική δήλωση. Αποτελεί πολιτική δήλωση όλο αυτό που γίνεται με όλες τις εκφάνσεις του, έτσι. Το θέμα είναι πόσο σοβαρά το παίρνει κάποιος. Μιλάω για τους ακροατές και τους πατεράδες, μανάδες που τυχόν έχουν, αν είναι σε κάποιες ηλικίες, ας πούμε, έτσι, πιο επικίνδυνες, στο να είναι επιρρεπείς σε αυτό που ακούνε. Αλλά όπως και να έχει, αυτό είναι σημείο της πραγματικότητας. Αν μου έλεγες τι θα ήθελα να επιλέξω, αν μπορούσα μάλλον να επιλέξω, να ζω αυτό που ζω τώρα, όσο σκατά κι αν είναι, ή να ζω κάτι εικονικό το οποίο δεν ισχύει έξω από το παράθυρό μου, δυστυχώς θα σου επέλεγα αυτό. Να ζω αυτό που είναι. Γιατί όταν βγαίνεις απότομα έξω, τότε ξεκινάει το μπέρδεμα. Και βλέπεις πραγματικά γίνεται. Μπράβο. Οπότε αν είσαι λίγο στη γύρα και έχεις τα αυτιά σου και τα μάτια σου ανοιχτά για πράγματα που συμβαίνουν, είναι πιο safe να βγεις κανονικά και να έχεις ένα adulting, ας πούμε, μια ενηλικίωση στον έξω κόσμο. Καταλάβες. Αλλά δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας ότι συμβαίνουν αυτά. Σίγουρα. Ό,τι κι αν είναι η λέξη αυτά. Έτσι. Είτε αυτά προέρχονται από τη μουσική μας, είτε αυτά προέρχονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και τον απλό λαό που λέμε, είτε από ανώτερα πράγματα από αυτά. Είναι σημείο των καιρών. Απλά έχουμε την ευχαίρεια να έχουμε μια πολύ ρεαλιστική μουσική, με την έννοια ότι ακόμα και με στοιχεία χολιγουντιανά ή της υπερβολής ή ακόμα και του ψέματος κάποιες φορές, προφανώς μπορεί να κριντζάρει οποιοδήποτε, ας πούμε, ναι, ναι. Ή να πει τι μαλακία είναι αυτή. Το ανάλογο είχε γίνει και το φαινόμενο με τα παιχνίδια του PlayStation, ας πούμε, που σκοτώνανε 100.000 ανθρώπους. Εντάξει, αυτό γιατί δεν ήταν επικίνδυνο, ας πούμε. Οι ταινίες του Σκορτσέζη και του Ταραντίνο, ναι, δηλαδή, ναι. Αυτοί οι άνθρωποι μας εξωθήσαν, ας πούμε, να κόβουμε κεφάλια. Αλλά σίγουρα υπάρχει μια εξοικείωση σε σχέση με το παρελθόν. Υπάρχει, δηλαδή, σίγουρα. Ένα πιτσιρίκι θα τα έχει δει όλα. Ναι. Γι' αυτό και πάντα λέω ότι όλα προέρχονται από την οικογένεια. Ναι, ναι, έτσι, ναι, ναι. Ότι ένα φίλτρο από την οικογένεια και μια κριτική σκέψη αλφα βοηθάει, ασχέτως τις επιλογές που θα κάνει ο καθένας στο τέλος. Πολύ σωστά. Από νέους καλλιτέχνες αυτή την περίοδο έχεις κάποιους που έχεις, ας πούμε, σημειώσει το κεφάλι σου και τους παρακολουθείς και σου αρέσουν? Στην Ελλάδα βράζει αυτό το πράγμα, οπότε δεν θέλω να πω ονόματα γιατί είναι πάρα πολλά και φοβάμαι ότι θα ξεχάσω κόσμο. Και βράζει και κυρίως από τις ηλικίες τις πιο μικρές, δηλαδή 19 με 28 έχω δει πολύ ωραία πράγματα και έχω ακούσει και από το στούντιο αλλά και στα μέσα, ας πούμε, και στα lives. Οπότε υπάρχει, ο οργανισμός δουλεύει πολύ έντονα αυτή τη στιγμή και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και στο πεδίο του beatmaking.
στο beatmaking ειδικά τα πράγματα είναι πιο, νομίζω, πιο εξελίσσιμα γρήγορα. Πιο γρήγορη ρυθμή. Βοηθάει και η τεχνολογία σίγουρα σε αυτό. Και βοηθάει ότι και οι beatmakers έχουν λίγο το πιο nerd lifestyle. Οπότε απορροφάνε και αποδίδουν πιο γρήγορα από τους άλλους. Συν ότι δεν έχουν και στεγανά πολλά. Έτσι, γιατί ο ράπερ κατά τα ψέματα χρησιμοποιεί το λόγο, οπότε κάποια πράγματα τον εκθέτουν. Ναι. Ή γίνονται επικίνδυνα για τον ίδιο ή για την κοινωνία, ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να διαχειριστεί αυτή την πληροφορία που θα δώσει. Εμείς είμαστε λίγο πιο στο σήμα μας, ας πούμε, και είναι καλή ευλογία αυτό. Υπάρχει πολύ κίνηση, υπάρχει ένας ζωντανός οργανισμός. Και από χρόνο σε χρόνο τεράστιες αλλαγές. Έτσι, βλέπεις και στον ήχο και σε άτομα που έρχονται στην επιφάνεια, καινούργοι, ξανά comebacks. Πάει εκθετικά όλο αυτό το πράγμα. Όλο πάει εκθετικά και σου λέω και πάλι χαίρομαι, γιατί όλο αυτό στο τέλος της ημέρας, όπου και αν καταλήγει, είναι μια καλή ψυχανάλυση. Ναι. Εκεί είναι το κλου της υπόθεσης. Χαίρομαι να βλέπω ανθρώπους. Και ένα ταξίδι που πρέπει να το απολαύσουμε πάνω απ' όλα. Εννοείται. Και είναι πολύ ωραίο να χαμογελάς με κάτι που κάνεις, καταλαβες. Δηλαδή και πολλοί φίλοι μου ακόμα που έχουν ζήσει από τις πιο αθώες ηλικίες μου λένε, μαλάκα, κάνεις αυτό που γουστάρεις. Κοίτα. Κοίτα. Δεν ακριβώς αυτό που γουστάρω, γιατί πλέον έχει να κάνει με deadlines, έχει να κάνει με υποχρεώσεις, έχει να κάνει με πραγματική δουλειά και χρόνο, ας πούμε, και εργατόρες, να το πω έτσι, και διαχείριση καταστάσεων. Αλλά ναι, στο τέλος της ημέρας με ηρεμεί το ότι ναι, κάνω αυτό που αγαπάω. Καταλάβες. Το επάγγελμα είναι επάγγελμα και έχει υποχρεώσεις. Αλλά στο τέλος της ημέρας είναι λίγο πιο ωραία τα πράγματα. The Good Vibes Show. Μας πεις κάποια πράγματα για το Mixdown, πού βρίσκεται, ποιοι είστε, τι κάνετε. Το Mixdown βρίσκεται στο ίδιο σημείο που ήταν όταν ξεκίνησε, με ελάχιστα upgrades, γιατί ο χρόνος είναι πολύ περίεργος για να μπουν άνθρωποι και να αλλάξουν οι ψωσανίδες. Και δυστυχώς είναι έτσι ψηλό trap house η κατάσταση. Μας αρέσει αυτό, αλλά πρέπει να το οργανώσουμε. Καλό είναι που υπάρχει δουλειά, εννοείται. Το τρέχω με τον Γιάννη, τον JK, πάει πολύ καλά. Είμαστε και για τρίτο άτομο, γιατί υπάρχει αυτή η ζήτηση και. Ότι όλοι ξαφνικά και πολύ καλά κάνουν από τη μία, έχουν αυτό το ανταγωνιστικό με τον καλό ήχο και την ποιότητα και αυτά. Χαίρομαι για όλα τα στούντιο στην Ελλάδα. Χαίρομαι πολύ ιδιαίτερα για το δικό μας, γιατί είμαστε από τα στούντιο που περάσανε όλη τη φάση με τα μνημόνια και αυτά. Mm. Δηλαδή ήμουν τόσο ευλογημένος από αυτή τη ζωή που το άνοιξα όταν έγινε το πρώτο μνημόνιο. Πήγαν τόσο καλά τα πράγματα. Και επιβιώσαμε από όλο αυτό. Πόσα χρόνια λειτουργία έχει? Cool. 2009. Okay. Και είμαστε, παίζει να είμαστε το μόνο ανοιχτό βασικά από τότε. Δεν θυμάμαι να είχε ανοίξει κάποιο ταυτόχρονα και να έμεινε. Όπως και να έχει, χαίρομαι που πάει καλά το έργο. Υπάρχουν πολύ αξιόλογοι άνθρωποι, εννοείται, στον κλάδο και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και γενικότερα. Και είναι ωραίο που ξέρεις, έχουμε όλο αυτό το και τη φρεσκάδα από τους πιτσιρικάδες και τα labels και τις δισκογραφικές. Και ανοιγόμαστε και λίγο με τα είδη. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχουμε μιξάρει πράγματα πολύ εκτός της μουσικής μας. Εντάξει, μιξάρουμε κάμια τεκνίλα, ας πούμε, από κάποια label στο εξωτερικό. Μπορεί να μιξάρουμε κάποια τέτοια πράγματα. Αλλά είναι ωραίο να επιλέγεις του να δουλέψεις με πράγματα που σου κάθονται καλύτερα στο αυτί. Πόσο μάλλον με αυτό που γουστάρουμε από. Μίξεις, σε ποιο λογισμικό κάνεις?
Δουλεύω με Cubase, απαρχαιωμένο, γιατί είναι γρήγορο. Είναι, εντάξει, είναι all-time CPU, classic. Είναι CPU light, τα plugins αλλάζουν, δηλαδή την ίδια δουλειά κάνουν πάνω κάτω όλα αυτά τα προγράμματα. Οπότε, σαν διαδικασία όλο το Mix Master το αντέχεις, παιδί μου, ειδικά όταν κάνεις project και άλλων. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Ξέρεις τι γίνεται, μ' αρέσει η απέτηση. Αυτό δίνει και ενδιαφέρον στη δουλειά μου, ας πούμε. Δεν μου αρέσει το παράλογο και το εξωφρενικό. Δηλαδή, σίγουρα έχουμε κάνει πολλούς ανθρώπους καλλιτέχνες και το γνωρίζεις και από τη δικιά σου, ας πούμε, ιδιότητα και την τριβή που έχεις με τις δισκογραφικές και τα στούντιο που έχεις πάει. Έχουμε κάνει πολλούς ανθρώπους καλλιτέχνες. Δεν το αμφισβητώ, γιατί μάλλον αυτή είναι και η δουλειά μας στο τέλος της ημέρας. Σίγουρα. Απλά δεν μπορεί κάποιος που δεν είναι καθόλου καλλιτέχνης να το κάνουμε εμείς. Έτσι. Είναι αυτό το, αν είναι έτσι, το AI έρχεται μάχη μου, οπότε μπορούν να απευθυνθούν, ας πούμε, σε άλλους. Αυτό. Εντάξει, και αυτό πάντως είναι δύσκολο. Πολλές ώρες, πολύ κλείσιμο. Είναι επιστήμη και το Mixmaster. Είναι, τα αυτάκια μας το ξέρουν, αυτό. Έχουμε μια μικρή απώλεια σχετική. Όλα καλά. Έχω σταματήσει τουλάχιστον να φοράω ακουστικά, φοράω για σας σήμερα. Μόνο οι πυροβολισμοί του QB με ενοχλούν. Του έχω λατώσει. Θα τι προσέξουμε λίγο. Τι παλωθιέ, αν και κριτικό. Αν και κριτικό, είμαστε σύντεκνοι. Όχι, δεν έχω. Για μένα το λέω. Για σένα λέω. Αν και κριτικό, λέω δεν αντέχει τι παλωθιέ. Τι αντέχω, μωρά, αλλά το real thing τώρα. Να έχει όλο το. Ρίξε μία. Υπάρχουν σειρέ ή ταινίε που εξακολουθεί να βλέπει. Όπως είναι το, όπως αναφέραμε το Μίσος ή το Σοπράνος ή κάποια... Σοπράνος τα καλύτερα μας χρόνια, δηλαδή πραγματικά τι καλό μπορεί να έχει ένας άνθρωπος για να κάνει repeat μια σειρά που είχε 9 σεζόν, πόσες είχε? Δεν θυμάμαι, 9 αλλά σεζόν. Ήταν πολλές, ναι. Δηλαδή ήταν άρρωστο αυτό. Αλλά ήταν το πρώιμο Netflix, έτσι, ναι, του HBO αυτό. Οπότε μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχε και αυτή τη... σκορτσεζική φιλοσοφία με μια ομότητα όμως. Ναι, ναι. Βγαίνουν πράγματα, εννοείται. Είμαι fan του Top Boy. Αυτό ήθελα να σου πω. Θέλω να περιμένω τώρα, να, ναι, δω τώρα την καινούργια σεζόν. Θα είναι και τελευταία. Υπάρχει πράγμα, ρε φίλε, γύρω από το urban lifestyle, γιατί κατά ψέματα είναι αυτό που είπα και πριν, ότι όπως και να διοχετευτεί μέσω της εικόνας ή του ήχου, συμβαίνει. Και αν δεν συμβαίνει σε αυτό το μπλοκ, συμβαίνει σε ένα μπλοκ στην Κροατία. Στην Ιταλία, καταλάβες, είναι εκεί. Οπότε αυτό το πράγμα δεν είναι και πάρα πολύ Hollywood. Ναι, ναι. Καταλάβες, ναι. Και γι' αυτό αυτό το πράγμα τραβάει πολλά βλέμματα και ίσως κάποιες φορές και νομικά βλέμματα και κυβερνητικά βλέμματα και καταστάσεις που μπορεί να απογορευτούν πράγματα ή να μην έχουν τόσο τη διαχείριση που θα έχει ένα pop μέσο. Ναι, ναι. Αλλά δίνει ερέθισμα για τέχνη, σίγουρα. Σίγουρα. Από δικά σου ακυκλοφόρητα, έτσι που έχεις σκώσει ράψ, έχεις πράγματα που ή σου αρέσουν, παιδί μου, και δεν τα έχεις βγάλει και τα ακούς και λες ότι θα ήθελα κάποια στιγμή αυτά να τα βγάλω? Θα σου πω κάτι ψιλοθλιβερό γύρω από αυτό. Το θλιβερό είναι ότι πλέον, και όταν λέω πλέον, τουλάχιστον τα τελευταία 8 χρόνια, δεν ακούω καθόλου τη μουσική μου με το που φύγει το master από το στούντιο και κάνω το πρώτο check στο σπίτι. Λάθος, την ακούω αν θα ανέβει στην πλατφόρμα, αλλά κάνω ένα play και τέλος. Οπότε δεν γυρνάω γενικά. Πρέπει να περάσει το επόμενο μετά, δεν έχει χρόνο. Πρώτον αυτό και δεύτερο, έχω γίνει λίγο κοινικός με την ανάμνηση. Καταλαβες, είμαι πολύ ρομαντικός και πολύ emotional τύπος όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Και δεν θέλω να γυρνάω σε αυτό, γιατί δεν θέλω ούτε να χαϊδεύω τα γένια μου, ούτε να γουστάρω ούτε τίποτα. Ούτε να επαναπάβεσαι σε αυτό. Έχει κάνει τη δουλειά του. Ανήκει σε ένα παρελθωτικό χρόνο και όπως λέει και ένας πολύ καλός φίλος και συνεργάτης ράπερ, πάμε παρακάτω. Αλλά μας στιγματίζουν αυτά. Δηλαδή μετά από 10-20 χρόνια μπορείς να γυρίσεις να πεις πω ρε φίλε τότε αυτό. Είναι, μας στιγματίζουν. Θέλουμε και δεν θέλουμε. Σίγουρα σου λέω, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξεχνάω τίποτα και γι' αυτό κιόλας θα βγάλω και το βινίλιο με τα 90's beats, ας πούμε. Το οποίο είναι τελείως άκυρο με αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν θέλω να είμαι εκεί και εσύ είναι ότι έχουμε και ένα δεζαβαντάζ όσο δημιουργικοί και να είμαστε και παραγωγικοί, ότι όλος αυτός ο ανταγωνισμός που υπάρχει στο μυαλό μας, η αποδοχή ή η μη αποδοχή, η κριτική κλπ. Με κάνει να ψιλοθανατώνω τη δουλειά μου με το που κυκλοφορεί στον κόσμο. Έτσι, θα τη βιώσω έντονα από lives, δηλαδή το περιμένω πώς και πώς να δω αυτό το energy και κάθε live είναι iconic, δηλαδή είναι μοναδικό, ασχέτως της προσέλευσης του τόπου και των καταστάσεων, αλλά δεν θέλω να επαναφέρω κάτι που έχω κάνει κάποτε.
Και αυτό είναι και το mind state της εξέλιξης, νομίζω. Δηλαδή, έτσι ναι. Δεν σταματάς ποτέ. Είναι λίγο βίαιο για να το κάνεις αυτό στον εαυτό σου, αλλά σου ξαναλέω, δεν έχω καλή σχέση με το παρελθόν, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι έχει προϋπάρξει, αλλά... Βλέπεις το μπροστά. Πάμε. Ναι. Και έτσι πρέπει. Ναι, πάμε. Γιατί το σήμερα και το μπροστά είναι που έχουμε να ζήσουμε. Ακριβώς. Respect. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σούπερ κουβέντα. Ήσασταν σούπερ οικοδεσπότες. Τα τζινάκια μου. Στην υγεία μας. Cheers. Να είστε καλά. Till next time. The Good Vibes Show.